Γεια σας και πάλι στο δεύτερο επεισόδιο των 300 του Λέω Μαδανίδα. Σήμερα θα πω μερικά πράγματα που ίσως δεν αρέσουν στους πιο πολλούς από εσάς, αλλά μερικές φορές πρέπει να λέγονται, γιατί μερικές φορές η αλήθεια δεν αρέσει. Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι από το προηγούμενο βίντεο, το πρώτο επεισόδιο. Είδα ότι το βίντεο αυτό κυκλοφόρησε και σε μερικά άλλα ελληνικά blogs και μάλιστα μερικά αναφέρθηκαν στο πρόσωπό μου ως Έλληνα οικονομολόγου. Δεν είμαι οικονομολόγος, έχω γνώση οικονομικών και δουλεύω στο χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά δεν είμαι οικονομολόγος. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχουν τυχόν παρεξηγήσεις. Σήμερα θα ξεκινήσω με μια μικρή ιστορία, φανταστική μεν, αλλά μπορεί να έχει και να έχει συμβεί, ως εισαγωγή σε αυτά που θέλω να πω. Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο, μια καφετέρια, στην οποία κάθεται μια παρέα φίλων και παρακολουθεί τηλεόραση και πίνει τον καφέ της. Ένας από αυτούς τους φίλους είναι, ξέρω εγώ, 40-50 χρονών, δεν έχει λεφτά, συνέχεια έχει προβλήματα οικονομικά, βασικά από τη μια δουλειά στην άλλη φεύγει, είναι λίγο τεμπελάκος κλπ. Πάντα δηλαδή μια ουσιαστικά μίζερη ζωή. Και βλέπω στην τηλεόραση την απονομή βραβείου Νόμπελ σε έναν Έλληνα. Έτσι, χειροκροτήματα κλπ. Έλληνας, διακεκριμένος επιστήμονας, βραβείο Νόμπελ, φημισμένη πλέον η Ελλάδα πάλι για τον Έλληνα αυτό. Και γυρίζει ο άλλος, ο μίζερος, και λέει στην υπόλοιπη παρέα, το βλέπετε αυτόν εκεί που παίρνει τώρα το βραβείο. Στο σχολείο πηγαίναμε μαζί. Εγώ τον έμαθα να διαβάζει, δεν ήξερε τίποτα. Εγώ του έμαθα και τα μαθηματικά, του έδινα και έκανε σκονάκια μερικές φορές από τα δικά μου. Έτσι. Εσείς προσωπικά, αν βρισκόσασταν στην παρέα εκεί, τι ακριβώς θα σκεφτόσασταν για αυτό που είπε ο άλλος? Ξαφνικά θα χάνατε την ιδέα που είχατε για τον επιστήμονα που πήρε το Νόμπελ? Θα πιστεύατε ότι αυτά που λέει ο φίλος σας ή αυτός που τα είπε στην παρέα έλεγε αλήθεια? Το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Εδώ και πολλά χρόνια, κάθε φορά που κάποιος ξένος λέει κάτι για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, που δεν μας αρέσει, το 99% των Ελλήνων θα γυρίσει και θα πει το εξής. Αυτό που θα πω ή κάτι παραπλήσιο. Τι λέτε ρε εσείς, βάρβαροι, που όταν ζούσατε στα δέντρα ή στις σπηλιές, εμείς χτίζαμε τον Παρθενώνα, ή που εμείς δώσαμε τον πολιτισμό σε εσάς? Είναι μια φράση που τη βλέπουμε σχεδόν πάντα και είναι μια φράση που κυριολεκτικά με απογοητεύει όποτε την ακούω. Και με απογοητεύει διότι στην ουσία είναι σαν αυτό το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως. Είναι σαν κάποιος να βλέπει τους φίλους του, τους πρώην φίλους του, αυτούς που είχε βοηθήσει, να έχουν προοδεύσει και να διακρίνονται, ενώ ο ίδιος έχει μείνει πλέον πολύ πίσω και μίζερος. Και αντί να προσπαθήσει να βελτιώσει τη δική του ζωή, προσπαθεί να μειώσει αυτά που έχει πετύχει ο άλλος, έστω και με τη βοήθειά του όταν ήταν στο σχολείο. Σαν Έλληνας είμαι συνέχεια, πάντα, περήφανος για τη χώρα μου, για την ιστορία της, για τον πολιτισμό που έδωσε στον κόσμο. Έτσι, αυτό είναι στάνταρ. Το θέμα είναι όμως ότι ακριβώς αυτή η κληρονομιά που μας άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες κυρίως, είναι και αυτό που μας έχει φέρει στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Διότι αντί να μάθουμε και να διδαχτούμε από την ιστορία μας,
επαναπαυθήκαμε σε αυτήν. Και όταν επαναπάβεσαι, έτσι, χάνεις, μένεις πίσω. Έτσι. Εμείς ήμασταν ο μεγάλος διδάσκαλος στην αρχαία ιστορία. Μεταδώσαμε τον πολιτισμό, όχι μόνο στην Ευρώπη και ένα τον κόσμο, τα γράμματα, τις τέχνες, τη δημοκρατία. Και στους μαθητές αυτούς που τα δώσαμε, οι μαθητές αυτοί, άλλοι λίγο, άλλοι πιο πολύ, τα βελτιώσανε, τα αναπτύξανε και αρκετοί από αυτούς ουσιαστικά γίνανε μαθητές που ξεπέρασαν το δάσκαλό τους. Δυστυχώς για την Ελλάδα, εμείς τόσα χρόνια ζήσαμε με την, επαναπαυθήκαμε μάλλον, στην μεγάλη ένδοξη ιστορία μας και δεν κάναμε τίποτα να διδαχτούμε από αυτήν, να ρωτήσουμε μα γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί η αρχαία Ελλάδα ήταν τόσο μεγάλη δύναμη, τόσο τεράστιος πολιτισμός. Τι τον έκανε τόσο μεγάλο πολιτισμό. Εμείς απλά επαναφερθήκαμε στο ότι κάποτε ήμασταν μεγάλος πολιτισμός και κάποτε μεταδώσαμε αυτό τον πολιτισμό, διδάξαμε αυτό τον πολιτισμό στους ανθρώπους που ζούσαν στις σπηλιές. Και ποτέ δεν είδαμε ότι ξαφνικά αυτοί κατέβηκαν από τα δέντρα, βγήκαν από τις σπηλιές, πήραν αυτά που τους διδάξαμε, τα αναπτύξανε, βελτιωθήκανε και ενώ εμείς καθόμασταν και λέγαμε εμείς σας τα διδάξαμε όλα αυτά, ουσιαστικά εμείς μείναμε πλέον πολύ πίσω. Ακόμα και στα σχολεία, βέβαια στα τελευταία χρόνια τα σχολεία δυστυχώς τα παιδιά πλέον δεν μαθαίνουν, μαθαίνουν να παπαγαλίζουν και είναι κάτι που το βλέπω συνέχεια στους νέους ανθρώπους. Διδάσκουν αρχαία ελληνικά, αλλά περισσότερο όσον αφορά τη γραμματική κλπ. Παραδείγματος χάρη, στην πλειοψηφία τους, τα σχολεία, δεν διδάξανε ποτέ, παραδείγματος χάρη, τον τρόπο με τον οποίο ο Σωκράτης εκμέευε. Εκμέευε, ελπίζω να το λέω σωστά, τη λέξη αυτή, είναι μια λέξη που σχεδόν την είχα ξεχάσει και ευχαριστώ πολύ την ξαδέλφη μου που πρόσφατα είχαμε μια κουβέντα περί του θέματος και μου τη θύμισε αυτή τη λέξη. Τον τρόπο λοιπόν με τον οποίο ο Σωκράτης σε μια διαφωνία, σε μια συζήτηση έφερνε τον αντίπαλο στο τέλος να καταλαβαίνει ότι ο Σωκράτης είχε δίκιο. Είναι μια φανταστική τεχνική, είναι μια τεχνική που τη ζηλεύουν ακόμα πολύ όσοι έχουν διδάξει ή όσοι έχουν διαβάσει τα αρχαία συγγράμματα και θα σας συμβούλευα να πάτε να αγοράσετε ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη την Πολιτεία του Πλάτωνα, όπου εκεί βλέπουμε ο Σωκράτης πώς ακριβώς χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική. Ένα λοιπόν μέρος της μεγάλης αυτής φήμης και δόξας που είχε ο αρχαίος πολιτισμός ήταν το ότι άνθρωποι σαν τον Σωκράτη, σαν τον Πλάτωνα, σαν τον Αριστοτέλη μπορούσαν σε μια συζήτηση να πείσουν τους άλλους ότι αυτοί έχουν δίκιο. Δυστυχώς εμείς οι νεοέλληνες σε μια παρόμοια διαφωνία το μόνο που θα πούμε ή το μόνο που θα προσπαθήσουμε είναι να μειώσουμε τον άλλον. Να πούμε τι λες ρε εγώ που κάποτε σου έδωσα τον πολιτισμό. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα με αυτό. Εμείς μπορούμε να νιώθουμε για μερικά λεπτά καλύτερα που το είπαμε αυτό. Αλλά τον άλλον δεν τον νοιάζει. Έτσι. Αυτό που πήρε το Όσκαρ δεν τον νοιάζει που ο φίλος του κάποτε του έδωσε τον πολιτισμό και τώρα λέει κοίτα εγώ σου έδωσα τον πολιτισμό. Έτσι. Κανένα ξένο δεν τον νοιάζει που εμείς θα πούμε τι λες ρε εσύ βάρβαρε που κάποτε σου δώσαμε τον πολιτισμό. Γιατί ο ξένος θα σου πει ναι κάποτε πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Τώρα ποιος είσαι, τι είσαι. Λοιπόν, πραγματικά αυτή η φράση με απογοητεύει όταν τη λέμε, όταν την ακούω από Έλληνες, διότι στην ουσία δεν αποσκοπεί σε τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα, η ουσία είναι να κουβεντιάσεις στον άλλον που είπε την άσχημη φράση που δεν σ' αρέσει και να το εξηγήσεις γιατί αυτή η φράση είναι λάθος. Εκεί δείχνεις την ανωτερότητά σου.
το να τον βρήσεις ή να του πεις τι λέρε εσύ που ήσουν βάρβαρος και εγώ ήμουν καλύτερος μια φορά. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα. Άλλη μια παρόμοια φράση που έχω ακούσει, ειδικά τελευταία, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, ήταν αυτή που ακούω πάλι συχνά. Παραδείγματος χάρη, εσείς οι ξένοι ή εσείς οι Γερμανοί ή εσείς οι Βρετανοί ή εσείς οι οποιοδήποτε που έρχεσαι στην Ελλάδα και τρώτε μια σαλάτα δύο άτομα. Πάλι δεν καταλαβαίνω που αποσκοπεί αυτή η φράση. Αποσκοπεί, εννοείται αποσκοπεί στο να μειώσει τον άλλον. Έτσι. Αλλά έχει καμία λογική. Διότι, παραδείγματος χάρη, από διατροφικής άποψης, το μεσημέρι μια χωριάτικη σαλάτα είναι πολύ πιο ωφέλιμη και πολύ πιο υγιής από το να κάτσεις να τρως 10 κιλά κρέας, σύν τα συναφή κλπ. Καλαμαράκια, τυροκαυτερές κλπ. Κλπ. Έτσι. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν η κάθε χώρα έχει το δικό του τρόπο να τρώει, το δικό της τρόπο να τρώει. Έτσι. Δεν τρώει κανείς σαν τους Έλληνες, όπως και κανείς δεν πίνει σαν τους Γερμανούς ή σαν τους Άγγλους. Έτσι. Γιατί λοιπόν να προσπαθούμε να βάλουμε όλον τον κόσμο στο ίδιο καλούπι με εμάς. Έτσι. Από τη μία λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνουμε ένα με τους Γερμανούς, δεν θέλουμε να γίνουμε ένα με τους άλλους, γιατί είμαστε ξεχωριστοί σαν Έλληνες. Αλλά από την άλλη ουσιαστικά θέλουμε τους άλλους να μοιάζουν σαν και εμάς. Δεν είναι λογικό αυτό. Έτσι. Στο κάτω-κάτω όποιος έχει ζήσει στο εξωτερικό, μιλάω μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία, επειδή μένω εκεί, ο Βρετανός, το μεσημεριανό του είναι κάτι το λιτό. Έτσι. Το πρωινό του είναι το μεγάλο γεύμα, το μεσημεριανό του μπορεί να φάει κανένα σαντουιτσάκι, κάτι λιτό, επειδή στην ουσία έχει μόνο μία ώρα διαλύματος από τη δουλειά του, και το βράδυ πάλι θα κάτσει να φάει κανονικά. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Έλληνα που ο Έλληνας δεν θα φάει πρωινό και το μεσημέρι μπορεί να φάει τον αγλέωρα. Έτσι. Γιατί λοιπόν να τους κατηγορούμε για αυτό το πράγμα? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, θα κάνω εδώ μια μεγάλη παρένθεση και συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι είναι η ώρα να το πω και αυτό. Εάν κάποιος καταστηματάρχης δεν του αρέσει που κάποιος έρχεται και τρώει μόνο μια σαλάτα, ας τη βγάλει τη σαλάτα από το μενού. Ή ας βάλει μια ταμπέλα και να πει ότι η σαλάτα σερβίρεται μόνο με άλλα πιάτα, όχι μόνη της. Βέβαια θα έχει κόσμο αυτός ο πελάτης να το κάνει αυτό. Βεβαίως, ο καταστηματάρχης αν το κάνει αυτό. Όχι βέβαια. Αλλά εφόσον βάζεις, έχεις μια λίστα στο μενού σου και λες αυτά τα πιάτα προσφέρω, γιατί νευριάζεις όταν κάποιος σου ζητήσει ένα από αυτά τα πιάτα και όχι 15 πιάτα? Τι επαγγελματίας είσαι? Έχω δει πολλούς καταστηματάρχες στην Ελλάδα που νευριάζουν. Και όχι μόνο νευριάζουν, κάνουν και το 38 λάθος που έρχονται, ας πούμε, ένα ζευγάρι και παραγγέλνουν μια σαλάτα και δύο μπύρες και γυρίζει ο σερβιτόρος με μια μούρη έτσι στον καταστηματάρχη και λέει μια σαλάτα. Έτσι, με αυτό. Δυστυχώς ακόμα ο Έλληνας καταστηματάρχης στην πλειοψηφία του δεν έχει καταλάβει ότι είναι η δική του ευθύνη όταν ο άλλος έρχεται στο μαγαζί και δεν ξοδεύει αρκετά λεφτά. Έτσι. Πρέπει εκείνος με τον τρόπο του να τον ελκύσει να ξοδέψει παραπάνω. Δεν είναι άνοιξε ένα μαγαζί και περιμένω τον κόσμο να έρθει να ξοδέψει. Είναι άνοιξε το μαγαζί και πρέπει εγώ με τον τρόπο μου να προσελκύσω τους πελάτες. Παραδείγματος χάρη, πριν 2 χρόνια που είχα κατέβει στην Ελλάδα για διακοπές, με μεγάλη μου χαρά είχα πάει σε ένα εστιατόριο όπου το μεσημέρι ήρθαν όντως 2 Γερμανοί, αν δεν κάνω λάθος, και παραγγείλανε μία σαλάτα και 2 μπύρες. Έτσι. Τι έκανε ο καταστηματάρχης εκεί? Μαζί με τη σαλάτα τους πήγε και ένα μικρό πιατάκι, είχε κάνει κοκκινιστό κρέας και τους το έδωσε εκεί πέρα. Η Γερμανία μέσα σου, δεν το παραγγείλαμε, και τους λέει μην ανησυχείτε, είναι δώρο από μένα. Μόλις το έφτιαξα, φρεσκότατο, δοκιμάστε. Αν δεν σας αρέσει, είναι δικό μου δώρο. Με το που το βάλανε στο στόμα τους, βλέπεις τη Γερμανία, καταπληκτικό. Όχι μόνο παραγγείλανε 2 μερίδες, αλλά το βράδυ, που ξαναπήγα και εγώ γιατί μείναμε κοντά, το βράδυ λοιπόν ήρθανε οι 2 τους μαζί με άλλους 4 και φάγανε κανονικά. Και πολλά, και τους κάνανε ένα πολύ καλό ριζωμό.